να μην καπνίζουμε γιατί απαγορεύεται. Ότι στη σημερινή ενημέρωση είναι μαζί μας ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ο κύριος Αμανατήρης Γεώργιος, ο Δήμαρχος Κοζάνης ο κύριος Κοκαλιάρης Ιωάννης, για να μας ενημερώσουν για τις ενέργειες που έχουν γίνει. Επίσης μαζί μας είναι η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, ο αντιπρόεδρος και παρόντες τον Υφυπουργό Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Τράκης, κύριο Κωνσταντινίδη Στάθη, το βουλευτή Κοζάνης, κύριο Παπαδόπουλο Μιχάλη, το δήμαρχο Κοζάνης, κύριο Κοκαλιάρη Ιωάννη και την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Παπαδοπούλου Ελένη, τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κόμπα και σύσσωμο το τοπικό συμβούλιο της κοινότητάς μας, κρίναμε λογικό να γίνει η σημερινή ενημέρωση. Ξεκινώντας, η συζήτηση, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει μία πρόταση για την Ακρινή, την οποία παρουσίασε στους κατοίκους και μετά από πρόταση της κοινότητάς μας την βελτιώσαμε. Το θέμα μετακατάσταση για εμάς έχει τελειώσει, για την κυβέρνηση με την κατάργηση του νόμου. Υπάρχει το σχέδιο και θέλουμε να το υλοποιήσουμε και καλό είναι να γίνει όσο είμαι Υπουργός εγώ. Αυτά ανέφερε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι μετά την επικοινωνία που έχει έρθει με τον Περιφερειάρχη δύο μέρες νωρίτερα από το ραντεβού με εμάς, ζήτησε ένα αφημί για να χρησιμοποιηθεί για την ενεργειακή κοινότητα. Και ότι δεν θα μπει στη διαδικασία ποιοι θα συμμετέχουν σε αυτή. Θα το κάνει το τοπικό συμβούλιο μετά από συζήτηση με τους κατοίκους. Στην συνέχεια μας διαβεβαίωσε ότι έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση θα υλοποιηθεί. Έχουμε μία συμφωνία για 30 ΜΒ και αυτή είμαι έτοιμος να την υλοποιήσω. Παραδέχτηκε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση και πιο συγκεκριμένα μίλησε για καθυστερήσεις από το Δήμο και από την Περιφέρεια. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει ο Δήμος και η Περιφέρεια να τρέξουν κάποια πράγματα. Γιατί δεν έγινε τίποτε, δεν τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα. Όλα αυτά που έχουμε πει για να τηρηθούν πρέπει ο Δήμος, η Περιφέρεια να οριμάσουν κάποιες μελέτες. Οι μελέτες αυτές θα πληρωθούν από το Πράσινο Ταμείο. Στη συνέχεια ζήτησε να γίνει κάποιες ενέργειες από το Δήμο και από την Περιφέρεια ώστε να ξεκινήσει το σχέδιο και πρότεινε να γίνει μια ομάδα εργασίας με έναν εκπρόσωπο. Από το Δήμο, έναν από την Περιφέρεια, έναν από το Υπουργείο, ώστε να συσκέπτονται μια φορά την εβδομάδα για να βλέπουν τι προχωράει και τι πρέπει να γίνεται αναφορά έργου. Σε ερώτηση δικιά μας, αν η ενεργειακή κοινότητα είναι με το νόμο 50-37 του 2023, μας διαβεβαίωσε ότι θα είναι με το παλιό καθεστώς, διότι θα μπει με παλιό αφημί ενεργειακής κοινότητας, δηλαδή τα έσοδα θα πηγαίνουν στους μετόχους. Σε δεύτερη ερώτηση, πού θα βρούμε αρχείο γιατί δεν έχουμε ενημέρωση, μας απάντησε ότι μέσα στην εβδομάδα που πέρασε θα σταλθούν στο Δήμο ένα αρχείο με λεπτομέρειες για το σχέδιο. Σε ερώτηση για τον δρόμο Ε35, μας απάντησε ότι υπάρχει συνεννόηση με τον πρώην Περιφερειάρχη και θα γίνει και με τον νέο για να γίνει ο δρόμος. Σε ερώτηση τι θα γίνει αν η απόφαση του ΣΤΕ δικαιώσει το Σύλλογο, απάντησε ότι αυτό είναι ανεξάρτητο από την πρόταση και πως η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και πως η κυβέρνηση θα το εξετάσει όταν προκύψει. Αλλά και πάλι κατά την άποψή του πιστεύει ότι μετεκατάσταση δεν θα γίνει. Μετά από αυτά που μας έχει πει ο Υπουργός στη συνάντηση και απέκλεισε την εγκατάσταση, παρόλο που εκκρεμεί η απόφαση του ΣΤΕ, είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να ξεκινήσει το σχέδιο. Αυτό δεν αναιρεί την προσφυγή του Συλλόγου στο ΣΤΕ.
Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Περιφερειάρχη για να μας κάνει την ενημέρωση που... Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι όλοι όσοι παρευρίσκεστε εδώ, πράγματι ανοίγει ένας νέος κύκλος μιας κοινής προσπάθειας που έχει γίνει μέχρι τώρα και αυτός ο κύκλος εκτιμώ ότι με ασφάλεια θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Πρόεδρος και θα μεταφέρω και αυτά που είπαμε στην προχθεσινή μας συνάντηση με τον κύριο Υπουργό προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Και ξεκινώ λέγοντας, μπαίνοντας και εγώ στο κλίμα ότι θα πρέπει να κοιτάζουμε μπροστά, ξεκινώ λέγοντας ότι στην τελική πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης τότε υπό τον κύριο Παπαθανάση προβλέπονταν διάφορες ενέργειες, τις ξέρετε όλοι. Έχω μπροστά μου την τελική πρόταση, ήταν στις 8 Ιουλίου του 2022. Ήταν μια βελτιωμένη πρόταση, η οποία προέκυψε ως βελτιωμένη μετά από συνεχείς επαφές και πιέσεις προς τον Υπουργό και τους συνεργάτες του. Προχθές λοιπόν ο Υπουργός στην σύσκεψη που είχαμε με τον κύριο Δήμαρχο, εγώ, η διευθύνουσα σύμβουλος της μετάβασης, ο διοικητής της Δίκης Αναψυχικής Μετάβασης, ναι, αυτοί νομίζω, αυτοί ήμασταν, αποφασίστηκε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και ειδικότερα είπε αυτό που είπε και ο Γιώργος νωρίτερα, ότι η πρόταση της κυβέρνησης ισχύει ανεξάρτητα εάν προχωράνε οι κάτοικοι όσοι προχωρούν σε μια διαδικασία διεκδίκησης να μην ισχύει αυτή η απόφαση της κυβέρνησης, καθώς αν περιμένουν οτιδήποτε θα χαθεί πάλι πολύτιμος χρόνος. Συνεχίζω. Τι προέβλεπε αυτή η συμφωνία, θα αναφέρω για το κάθε θέμα χωριστά, όχι μόνο τι προέβλεπε, αλλά και πώς μπορεί να γίνει. Το βασικό είναι ότι όλοι μας θα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες μας. Εμείς θα παίξουμε το ρόλο μας, όπως μέχρι τώρα έχει συμφωνηθεί, ένα συντονιστικό ρόλο, προκειμένου μαζί με τη Δημοτική Αρχή και την τοπική κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες. Έχουμε να συνεργαστούμε με διάφορα υπουργεία. Το θέμα της ενίσχυσης του χωριού, το έξυπνο χωριό όπως λέμε, είναι σύνθετο. Γιατί δεν παίρνει λεφτά μόνο από ένα ταμείο, θα πάρει λεφτά από διάφορα υπουργεία και από διάφορα ταμεία. Άρα επομένως απαιτείται συντονισμός. Τις επόμενες ημέρες θα συναντηθούμε στην Αθήνα με τον Δήμαρχο και τη Διαχειριστική Αρχή της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για να συμφωνήσουμε βήμα-βήμα και με χρονοδιάγραμμα τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Ένα θα σας παρακαλέσω, γιατί τουλάχιστον η σχέση μας μέχρι τώρα και μιλώ προσωπικά μπορεί να το κατοχυρώσει αυτό. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Σε ό,τι έχει μέχρι τώρα λοιπόν δεσμευτούμε να προχωρήσουμε. Θα επιταχύνουμε τις διαδικασίες και θα σας ενημερώνουμε τακτικά. Γιατί πρέπει να ενημερώνεστε. Το ίδιο βέβαια θα κάνουμε και με το Υπουργείο. Δηλαδή, ό,τι ενημέρωση έχουμε και θα δίνουμε στο Υπουργείο, θα την δίνουμε και θα έχουμε και από εσάς. Έτσι ώστε να μην αισθανθεί κανείς ότι είναι έξω από το παιχνίδι, πόσο μάλλον εσείς που εσάς αφορά το θέμα του χωριού. Το σημαντικό είναι ότι προβλέπονται οι πόροι για τη χρηματοδότηση όλων όσων προβλέπονταν στην τελική πρόταση 8 Ιουλίου του 2022. Πάμε λοιπόν να την αναλύσουμε. Φωτοβολταϊκό 30 ΜΒ. Η πρόταση ήταν 20, βελτιώθηκε, έγινε 30 στην τελική πρόταση του Ιουλίου. Τώρα, εδώ είχαν πει στην πρόταση ότι θα πρέπει να γίνει μια ενεργειακή κοινότητα η οποία θα πάρει τα 30 ΜΒ. Επειδή έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, βρήκαμε την εναλλακτική λύση που δεν θα την αναλύσω. Σημασία έχει ότι θα γίνει πράξη αφού βρέθηκε η λύση και επομένως εσείς θα εμφανιστείτε με την υλοποίηση αυτού του φωτοβολταϊκού ότι πουλάτε ενέργεια και δεν καταναλώνετε για τον εαυτό σας για να πουλάτε τη διαφορά. Επομένως αυτό αποτυπώνει τη συμφωνία η οποία είχε γίνει τότε. Το δεύτερο θέμα, επομένως επειδή όμως κάθε ενεργειακή κοινότητα έχει 18 μέλη κατά μέγιστο, θα πρέπει να δούμε, και μάλλον 18 ΜΒ, θα πρέπει να δούμε
αν θα πρέπει να κάνουμε δύο ή μία, σημασία έχει ότι και για το δύο και για το ένα έχει βρεθεί τρόπος και θα σας παρακαλούσα να μην το αναλύσω τώρα γιατί δεν υπάρχει λόγος. Έχει βρεθεί τρόπος, το έχουμε συζητήσει με τον Υπουργό, την επόμενη εβδομάδα θα του δώσω και τα φημή. Το δεύτερο θέμα, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες. Ήταν η πρόταση 6 ΜΒ, κατέληξε τελικά στην τελική πρόταση 8 ΜΒ, κιλοβάτ, συγγνώμη, 8 κιλοβάτ. Ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Η πρόταση ήταν στην αρχή για τα σπίτια. Μετά έβαλαν και τα δημόσια κτίρια και μετά έβαλαν και τις επιχειρήσεις. Επειδή τώρα, στην ουσία, η ενεργειακή αναβάθμιση είναι ένα project και τα φωτοβολταϊκά είναι το δεύτερο, εάν πούμε ένα πρόγραμμα εξοικονομώ αυτονομώ, μπορούμε να βάλουμε με τη μία και την ενεργειακή αναβάθμιση και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Εφόσον όμως υπάρχει χωριστή χρηματοδότηση, αυτό θα δούμε, μήπως μας αναγκάσει να κάνουμε δύο διαφορετικές ενέργειες και όχι μία. Αυτό είναι τεχνικό ζήτημα, θα το λύσουμε την άλλη, όχι 27, όχι την άλλη εβδομάδα, στις 27 του μήνα που έχουμε το ραντεβού στην Αθήνα. Και θυμίζω ότι όποιος δεν έχει τακτοποιήσει το σπίτι του, υπάρχει πρόβλεψη για 500 ευρώ για να κάνει τις διαδικασίες τακτοποίησης της περιουσίας του, προκειμένου να μπορεί να είναι δικαιούχος του εξοικονομώ και του αυτονομώ. Και εξήγησα τι σημαίνει το ένα. Άρα όλα τα κτίρια που υπάρχουν στον πολεοδομικό ιστό της Ακρινής και όλα λέει, αυτό λέει απόφαση, όλα θα τύχουν και φωτοβολταϊκών και ενεργειών μονώσεων, αλλαγιού κουφωμάτων και ούτω καθεξής. Αναβάθμιση, τέταρτη πρόταση, αναβάθμιση υποδομών. Σημαίνει δρόμοι, πεζοδρόμια, ιδρεύσεις, αποχετεύσεις, δημόσιοι χώροι, ηλεκτροκίνηση και ούτω καθεξής. Θυμάστε, ο Νίκος ο Σαριανίδης μας είχε παρουσιάσει μία πρόταση σε αυτή την αίθουσα. Αυτή είναι η μελέτη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μαζί με το ΕΚΕΤΑ και, και έναν άλλο φορέα, δεν θυμάμαι. Εδώ λοιπόν έλεγε αναλυτικά αυτά που είχαν συμφωνηθεί. Δηλαδή όταν λέμε υποδομές στο χωριό, δεν εννοούμε μόνο ίδρυψη και αποχέτευση. Εννοούμε και όλα αυτά που σας είπα, και ηλεκτροκίνηση και πολλές άλλες δραστηριότητες. Και επομένως αυτή η μελέτη θα ανασυνταχθεί και αφού καταλήξει σε πολύ λίγο καιρό ποιες είναι αυτές οι ενέργειες που θα αναβαθμιστούν, ποια έργα πρέπει να γίνουν, θα προχωρήσουν αμέσως όπως προβλέπετε, θα γίνουν οι μελέτες εφαρμογής όπου δεν υπάρχουν μελέτες και θα κατασκευαστούν έτσι κι αλλιώς. Πηγές χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, από το Πράσινο Ταμείο, θα δούμε από τη δίκαιη αναπτύξη και μετάβαση και ούτω καθεξής. 5. Διαρκής κατάρτιση των κατοίκων της Ακρινής για το διάστημα 2021-2027. Αυτό είπαμε γιατί θα γίνει, αφού προσδοκούμε στην περιοχή να γίνουν επενδύσεις, θα πρέπει ο κόσμος να αναβαθμιστεί και να είναι σε θέση, αυτό εννοούμε αναβάθμιση, να είναι σε θέση να δεχτεί τις επενδύσεις. Δηλαδή αν πρέπει να εξειδικευτούν σε διάφορα θέματα, τεχνίτες και ούτω καθεξής, αυτά να γίνουν από τώρα, προκειμένου μετά να πιάσουν δουλειά στις μεγάλες επενδύσεις που προσδοκούμε και θα έρθουν. Και αυτό που θέλαμε και θα το κάνουμε πράξη είναι να υπάρχει ένας τοπικός μηχανισμός στο χωριό για την εκπαίδευση και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή να μην πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι, οι νέοι κυρίως, στην Κοζάνη για να εκπαιδευτούν. Αυτό είπαμε θα γίνεται εδώ. Και αυτό είναι και δική μας τέχνη. Προέβλεπε σαν νούμερο 6 τη δημιουργία ενός κέντρου επιχειρηματικότητας και τεχνολογικής καινοτομίας, όπως το έλεγε για τους κατοίκους της Ακρινής. Επομένως, αυτό τι περιλάμβανε, περιλάμβανε συμβουλευτικές υπηρεσίες, πώς δηλαδή ένας που σκέφτεται να κάνει μια επιχείρηση, να στηριχθεί να κάνει την επιχείρηση και όταν πάρει την απόφαση να στηριχθεί εντασσόμενος σε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Άρα, το πιο πιθανό είναι το νούμερο 5, η εκπαίδευση και το κέντρο επιχειρηματικότητας να γίνουν στον ίδιο χώρο. Μάλιστα, λέει η απόφαση ότι θα καλυφθούν και τα έξοδα για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, δηλαδή εγώ το ερμηνεύω από το 2021 έως το 2027. Άρα θα βρεθεί πρόγραμμα που θα χρηματοδοτεί και τις ανακατασκευές που πρέπει να γίνουν σε υφιστάμενο κτίριο, αυτό λέει η λογική, πρέπει να αξιοποιούνται τα κτίρια που υπάρχουν και ταυτόχρονα να καλύπτονται και τα έξοδα να λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα προς όφελος της κοινότητας της Ακρινής. Το 7ο, δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου, αυτό εννοείται στην ευρύτερη περιοχή
θέλαμε να γίνει επιχειρηματικό πάρκο στα 1.800 στρέμματα που η ΔΕΗ τα πλήρωσε στην Ακρινή, αλλά δεν τα είχε σκάψει. Τελικά προγραμμάτισε να το κάνει φωτοβολταϊκό και δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει. Όμως ήδη προωθούνται ενέργειες προκειμένου να υπάρξει οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα αυτές ήταν οι 7 πρώτες προτάσεις. Συνεχίζω. Έλεγε επίσης φύτευση υψηλών δέντρων περιφερειακά των φωτοβολταϊκών. Είναι μια υποχρέωση, το είπε, θα γίνει. Η πιο πιθανή πηγή χρηματοδότησης εδώ είναι το Πράσινο Ταμείο. Το 9, μελέτη διαπλάτησης του δρόμου 6 χιλιόμετρων και διάστρωση της επαρχιακής οδού μήκος 9 χιλιόμετρων Ε35 που συνδέει την Ακρινή με την Εθνική Οδό Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Ήδη το είπε και ο Γιώργος νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε άμεσα κιόλας και επομένως θα το βάλουμε μπροστά σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το οποίο θα απολογούμαστε, θα ενημερώνουμε και έμεσα θα απολογούμαστε σε εσάς, όπως και αντίστοιχα το Υπουργείο θα μας ενημερώνει και εμάς με τον ίδιο τρόπο. Και το 10ο σημείο είναι η διερεύνηση της δυνατότητας και του τρόπου να γίνει το αρδευτικό Πουτζακίο. Το ξέρετε όλοι αυτό. Υπάρχει φάκελος έργο, οργανωμένο χωριό, ένα χωριό με χρώμα και με κάτι διαφορετικό σχεδόν από όλη την Ελλάδα και πήγαινε κόσμος να το δει. Εκτιμώ και θέλετε το χωριό σας έτσι ακριβώς να είναι, προκειμένου να είναι ένα χωριό πραγματικά πράσινο σε πολλά θέματα. Κλείνω λέγοντας ότι οι καθυστερήσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός ασφαλώς δεν αφορούν αυτή την περιφερειακή αρχή, αλλά αφορούν το προηγούμενο διάστημα, αυτό προς διευκρίνηση. Θέλει κάποιος από το... Κάποιο ύψος, δηλαδή ο καθένας χτίζει, άλλος χρειάζεται 10.000 για την οικία, άλλος χρειάζεται 100 και τα 100 τα βάζει, υπάρχει κάποιο ύψος. Λογικά υπάρχει κάποιο ύψος. Δεν... Όπως όλη την Ελλάδα. Κάτι άλλο για το φωτοβολταϊκό τη στέγη του οχτάρι. Για να... Αυτό, αν δεν καταναλώνεται, ή αυτό είναι απαραίτητα μόνο προς την κατανάλωση. Η λογική είναι το net metering, αλλά έχω 10 μήνες λίγα. Γι' αυτό έγιναν 8. Νομίζω ότι θα είναι περίπου. Μέσα από δεν ξέρω αν έχω ακριβώ πάνω σα. Δεν υπάρχει καμία μελέτη επιδοτήσει. Ήδη προβλέπεται σύστημα ηλεκτροκίνηση. Πάλι είχαμε την προηγούμενη φορά πάλι στα μέσα. Είχαμε πει στην Αστυπάλαια 8.000 ευρώ ή 9.000 ευρώ ένα ποσό. Ότι στην Αστυπάλαια είχαν δώσει το ποσό. Θα το δούμε για να γίνει πράξη. Ευχαριστώ. Τοποθετηθούν όλοι, όλοι ας τοποθετηθούν. Θέλω να μιλήσει και με τον Πόστο. Ναι. Πόσο ευρώ θα μπορέσει να γίνει τακτοποίηση από το ρέτο να πιστατήσει. Εγώ έχω ένα πράγμα. 200 ευρώ είναι για να βρείτε ένα σύμβουλο να σας ετοιμάσει φακέλους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι εάν θέλετε να κάνετε κάτι άλλο, αλλάξτε το. Αυτό είπε. Εγώ τι είναι αυτά που λέω. Εγώ τι είναι αυτά που λέω. Σοβαρά μιλάμε κύριε Μαρτίνη. Εντέλεστε σας λέει. Εντέλεστε. Δεν λέει αυτό. Δεν λέει αυτό. Λίγο ήρεμα. Λίγο να ηρεμήσουμε γιατί εντάξει δεν οδηγεί κάπου αυτό. Όχι, να πάμε λίγο, να πάμε λίγο κι εγώ, να μιλήσω λίγο κι εγώ. Ωραία. Λέω, αν είναι καλό είναι να το πω και πάτε μέσα στο σπίτι, να λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Η σημερινή συνάντηση, λίγο για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί γράφτηκαν πολλά για λαϊκές συνελεύσεις για 1002. Εμείς είμαστε καταρχάς μια νέα δημοτική αρχή, όπως και μια νέα περιφερειακή αρχή. Είχαμε λοιπόν τη συνάντηση, όπως είπε και ο Πρόεδρος, στον Υπουργό του κ. Παπαθανάση. Ενημερωθήκαμε επί του θέματος, διότι βλέπουμε και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω, εγώ άκουσα και άλλα πράγματα σήμερα. Βελτιωμένο αυτό, ρώτησαν κάποιοι άνθρωποι αν θα έχει σταθμούς πόρτισης. Θέλαμε λοιπόν να ενημερωθούμε πλήρως και να μας σταλεί όλος ο φάκελος και όλη η αλληλογραφία που ακόμη ενημερωνόμαστε το τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν,
Αυτό που ήρθαμε να κάνουμε σήμερα εδώ, για να είμαστε ξεκάθαροι, ήρθαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο το τι έγινε στη συνάντηση με τον κύριο Παπαθανάση και να μπορέσουμε να συζητήσουμε και γιατί όχι να βάλουμε και τους προβληματισμούς μας. Το να μπαίνουν οι προβληματισμοί ανατακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να είναι και μετά από ένα χρόνο και να το συνεχίσουμε αυτό, δεν είναι κακό. Το να συζητάμε δεν είναι κακό. Με τη συζήτηση βγαίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό ήρθαμε σήμερα εδώ να ενημερώσουμε. Τα είπε όλα ο Πρόεδρος, τι ακριβώς ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε. Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ για να πάρουμε καμία απόφαση ή όπως ακούστηκε να κάνουμε δημοψήφισμα κτλ. Το δημοψήφισμα έχει γίνει εδώ και 15 μήνες. Θα ξανακάνουμε δημοψήφισμα. Και αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι πλέον δεν είναι να τίθεται δημοψήφισμα σε κοινότητες. Πλέον πρέπει να το κάνουν μόνο οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Νομίζω έχει αλλάξει ο νόμος. Άρα λοιπόν, ήρθαμε εδώ να επικαιροποιήσουμε όλο αυτό με μια νέα δημοτική αρχή και να δούμε τι θα κάνουμε επίσης από εδώ και πέρα. Περιμένουμε φυσικά μια απόφαση σεβόμενη, το έχω πει πολλές φορές και καθαρά και προεκλογικά και μετεκλογικά, σεβόμενη τους κατοίκους της Ακρινής, που αυτοί είναι που, στο τέλος που θα αποφασίσουν. Απλά είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι κάποια πράγματα δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Για παράδειγμα, επειδή συζητήθηκε πάρα πολύ για την ενεργειακή κοινότητα, την περιβόητη ενεργειακή κοινότητα, η Ακρινή είτε με την καταστροφή είτε όχι, η ενεργειακή κοινότητα είναι η ενεργειακή κοινότητα. Απλά, στο Δήμο Κοζάνης, τώρα τα μαθαίνουμε κι εμείς, είχε αναπτυχθεί από παλιότερα, όχι τώρα, έχουμε λίγο καιρό που τα μαθαίνουμε, γιατί δεν είχαμε τη σωστή ενημέρωση, ότι έχει δοθεί να γίνει μια μελέτη για την ενεργειακή κοινότητα. Αυτό επηρεάζει καμία απόφαση σε σχέση με την κατάσταση? Ρωτάω, βάζω τους προβληματισμούς μου. Όπως και από εσάς σήμερα, θέλω να ακούσω τους προβληματισμούς σας. Εγώ δεν ξέρω τους προβληματισμούς σας τόσο καλά πριν από 1,5 χρόνο σχεδόν. Θέλω λοιπόν να το ξανασυζητήσουμε με μια νέα δημοτική αρχή, με νέους διαφορετικούς, με άλλους αντιδημάρχους, με άλλους δημοτικούς συμβούλους και μάλιστα με ανθρώπους που είναι από την Ακρινή. Άρα λοιπόν θέλουμε να είμαστε καθαροί και ως Δήμος Κοζάνης έχουμε πει ότι φυσικά και θα στηρίξουμε όλο αυτό που εσείς λέτε. Από εκεί και πέρα όμως είπαμε σε κάποια πράγματα το ένα μπορεί να μην ανέλει το άλλο. Να το συζητήσουμε, να το δούμε. Ο Περιφερειάρχης σήμερα είπε αυτά που έπρεπε να πει και με αυτά που έγινε με τον κύριο Παπαθανάση. Ήταν καθαρό. Άρα λοιπόν μπορούμε να συζητήσουμε. Εγώ θέλω να σας ακούσω όλους. Θέλω να ακούσω και οι αντιδήμαρχοι, ίσως και οι άνθρωποι της Ακρινής και εσείς πάνω απ' όλα, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Και ο Δήμος είχε και συνεχίζει να έχει κάποιες υποχρεώσεις προς όλο αυτό. Δηλαδή το ανατέθηκε ήδη μία μελέτη να προχωρήσει στην ενεργειακή κοινότητα. Δεν πρέπει να την κάνει αυτή τη μελέτη. Ήδη προχωράει αυτή η μελέτη πλέον. Είχε ανατεθεί σχεδόν ένα χρόνο πριν, 9 μήνες πριν. Αυτά θέλω λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε. Θα ξανατοποθετηθώ μετά πάλι στο τέλος. Θέλω να σας ακούσω. Αυτό λέγαμε πάντα, ότι εμείς θέλουμε να σας ακούμε και να σας πω και κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να μην διχάζουν οι κοινωνίες. Εμείς είχαμε να ενώσουμε, δεν είχαμε να διχάσουμε. Να βρούμε το καλύτερο που θα είναι για το χωριό σας. Για το Δήμο της Κοζάνης και για τους ανθρώπους της. Λοιπόν, ξέρετε ποια ήτανε. Ποια ήτανε. Δήμαρχε, την ξέρεις πολύ καλύτερα από μας. 60% ο κύριος Κοκαλιάρης την πρώτη Κυριακή, 74% τη δεύτερη Κυριακή. Ωραία. Τι πήρανε η άλλη πλευρά, αυτή που του εναλλακτικού σχεδίου. Τι πήρανε, καταποντίστηκαν. Γιατί. Αυτή είναι που Όταν βγαίνετε και λέτε, ακούσατε, δεν θα αναφέρεσαι σε εκλογικά αποτελέσματα και τέτοια. Όταν, Κώστα,
ψήφισε το χωριό 51% και είναι αυτό πρόκλημα για τον ελαστικό. Δεν μπορώ να το πω εγώ. Αυτά δεν είναι επιχειρήματα. Δεν είναι να μην το λένε. Δεν είναι επιχειρήματα. Έχω το επιχείρημα αυτό. Δεν είναι επιχειρήματα. Δεν λέω για τις εκλογές. Άκουγαμε ότι ενώ ψήφισε ο κόσμος το ένα το κόμμα δεν θέλουν τη μετεκατάσταση. Αυτό σας ούτε πω. Αυτό είναι επιχείρημα. Το 72% δεν αναιρείται αυτό. Το 72% είναι επιχείρημα. Το 72% δεν αναιρείται με κανένα ψήφισμα, αυτό. Με κανένα τέτοιο. Εμείς αυτό λέμε. Να το κλείσουμε αυτό. Εμείς αυτό λέμε. Τώρα, ως προς την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Ποιο είναι το πρόβλημα. Περιμένουμε την απόφαση. Εάν η απόφαση μας δικαιώσει, ρε παιδιά, μισό λεπτό γι' αυτό. Γιατί το πολιτή άψη τη ερευνή μα αφήνει, εάν το Συμβούλιο Επικρατεία. Χάσε με πόσα χρόνια. Δεν ξέρω πώ είναι. Γιάννη, μην κάνετε. Περιμένετε λίγο. Θα πάρει το λόγο. Μην κάνετε διάλογο. Συγγνώμη λίγο Κώστα, πριν συνεχίσεις... Σας παρακαλώ λίγο, για να βοηθήσω λίγο στην κουβέντα και στη συζήτηση. Δεν τελείωσες Κώστα, θα συνεχίσεις Κώστα. Απλά, θέλουμε λίγο να κρατάμε τους χρόνους. Είπαμε ότι σήμερα γίνεται... Αυτό το οποίο ήθελα να σας πω εγώ. Έτσι, όταν εγώ ρωτούμε πότε θα βγει το Συμβούλιο Επικρατείας. Να σας πω απλά, ρε παιδιά. Εάν ήξερα πότε θα βγει και τι θα βγει, η απάντηση αυτή στοιχίζει 150 εκατομμύρια. Θα σας την έδινα. Θα έπαιρνα τα 150 εκατομμύρια. Γνωρίζει κανένας, ρωτώ εσάς. Γνωρίζει κανένας το πότε θα βγει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Να θυμίσω και στην προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας αυτό δεχόμουν. Πότε θα βγει. Και όταν μισό. Εγώ τράβηξα τα πάντινα. Και όταν βγήκε η απόφαση και βγήκε όπως βγήκε εκείνη τη στιγμή, το πρόβλημα ήταν γιατί. Ενώ εμείς το μάθαμε πραγματικά και το, αυτό πώς θα το πω ότι το μάθαμε το Σαββάτο, το πρόβλημα ήταν ότι γιατί το είπα. Πώς μπορώ να σας πω πότε θα βγει το Συμβούλιο Επικρατείας. Απλά εγώ τι κάνω, έχω την υπομονή και λέω. Ρε παιδιά, τι θα, περιμένουμε. Μα δεν θα περιμένουμε. Εγώ θα απολογηθώ για το θα του Συμβουλίου Επικρατείας. Ρε αυτό σας λέω. Κώστα, μην κάνετε διάλογο. Εγώ περιμένω. Σιωπηρά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τέλειος, αυτό είναι. Εσείς κανένας δεν σας υποχώρησε να συζητάτε, να πάτε και να το προχωρήσετε. Να το προχωρήσετε. Δεν είπαμε το προχωρήσετε. Ωραία, να κλείσει. Να κλείσει. Ωραία, λοιπόν. Έχω όμως μερικά εδώ επιμέρους θεματικότητα. Να μεταφέρουμε λίγο το κλίμα και από τη δική μας πλευρά και λέω από τη δική μας πλευρά εννοώντας το τοπικό συμβούλιο της Ακρινής και εγώ που εν μέρη είμαι από Ακρινή, εμείς πήγαμε για να διασφαλίσουμε λίγο όλες αυτές τις ανασφάλειες που βγάζετε και όλα τα ερωτήματα που κάνετε. Πήγαμε επιφυλακτικά, δεν σας κρύβω ότι είχαμε έτοιμες ερωτήσεις για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα αυτά που σας ανησυχούν. Πρώτον, υπάρχει μία τροποποίηση για τις ενεργειακές κοινότητες.
πήγαμε και ρωτήσαμε αν θα πάμε με αυτή την τροποποίηση που πλέον σε αυτήν την καινούργια τροποποίηση δεν γίνεται μερίσματα σε κέρδη. Δηλαδή δεν διανέμονται τα κέρδη. Από ό,τι μας είπε, δεν θα πάμε με την νέα τροποποίηση, θα πάμε με το παλιό νόμο, γι' αυτό και διασφαλίστηκε το αφημί που είπε ο Περιφερειάρχης, οπότε γίνεται διανομή κερδών. Αυτή η ενεργειακή κοινότητα πώς λειτουργεί? Είναι ένας συνεταιρισμός. Είναι μέλη, θα κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ, θα είναι μέλη οι κάτοικοι της Ακρινής και επειδή κάναμε μία ερώτηση, όσον αφορά, γιατί η αλήθεια να λέγεται, σαν ενεργειακή κοινότητα είναι μικρή. Αν μπορούμε να κάνουμε επέκταση, δηλαδή να μπορέσουμε να παράξουμε, να επεκτείνουμε το φωτοβολταϊκό, αυτό που μας ανέφερε είναι ότι, για να απαντήσω λίγο σε αυτό που είπατε για τα 20 χρόνια και πώς θα γίνει κτλ. Θα κατασκευαστεί, λέει, τη ΔΕΗ και θα είναι στα χέρια της Ακρινής. Ο κανονισμός της ενεργειακής κοινότητας θα δημιουργηθεί από την κοινότητα Ακρινής. Μόλις κατασκευαστεί, θα παραδοθεί. Από εκεί και πέρα, μας είπε, μας διαβεβαίωσε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Θέλετε να κάνετε επέκταση, θέλετε μέσα στον κανονισμό να βάλετε μεταβίβαση κερδών, θέλετε να βάλετε διανομή μερισμάτων, θέλετε να βάλετε ό,τι θέλετε, είναι βάση κανονισμού. Αυτό. Άρα έρχεται στα χέρια μας και μπορούμε να τη μεγαλώσουμε και μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω όσον αφορά την ενεργειακή κοινότητα. Ένα δεύτερο που κοιτάξαμε να δούμε είναι αν ισχύουν όλα αυτά που λέει το εναλλακτικό σχέδιο. Γιατί σας είπα, για τις τροποποιήσεις κτλ. Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση εμένα προσωπικά ήταν ότι ήταν πάρα πολύ διαλλακτικό σε αυτά που θέλαμε. Δηλαδή, πέρα από αυτά που αναφέρονται στο διαλλακτικό, επειδή τέθηκε θέμα νέες θέσεις εργασίας, τι ακριβώς θα γίνει κτλ. Τον είδαμε πάρα πολύ διαλλακτικό. Δηλαδή, φέρτε μας αποφάσεις. Φέρτε μας τι θέλει ο κόσμος. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε. Αν υπάρχει δυνατότητα, θα το κάνουμε, θα το πράξουμε. Αλλά αυτό που είπε, και θα μείνω λίγο σε αυτό πάρα πολύ, είναι ότι πρέπει να γίνει άμεσα όσο είμαι υπουργός εγώ. Και κρατήστε το αυτό. Και κρατήστε το αυτό, γιατί να σας πω. Εμείς κοιτάξαμε να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα γίνουν. Γιατί τόσο καιρό δεν έγινε τίποτα. Δεν έκανε την επίθεση για αυτό. Λοιπόν, ο υπουργός μπορεί να κάνει τέτοια δήλωση. Ευχαριστώ. Αν μένουμε πάλι και ρωτάμε τι θα γίνει το ένα και το άλλο, σας διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αν μπαίνουμε σε μία διαμάχη συνέχεια. Και επειδή μας ανησυχεί το θέμα της μετεγκατάστασης, η ερώτηση είχε να κάνει, αν λοιπόν βγει η θετική απόφαση από το ΣΤΕ, τι θα γίνει. Αυτό που διαβεβαίωσε είναι ότι ο καθένας μπορεί να κινηθεί νομικά, έτσι, και έγινε, και μια ενεργειακή κοινότητα ποτέ δεν χάνει την αξία της. Όταν βγει η θετική απόφαση, θα αποφασιστεί τι θα γίνει, αν θα γίνει ή όχι μετεγκατάσταση κτλ. Και μια ενεργειακή κοινότητα, πιστέψτε με, αν χρειαστεί, θα μείνει και θα παραμείνει και θα γίνει και μετεγκατάσταση. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Αυτό μας είπε. Άρα πρέπει να τρέξει το εναλλακτικό σχέδιο και αν θα βγει θετική απόφαση, όπως λέει και ο κύριος Πουτακίδης. Βλέπουμε και κάνουμε. Τι θέλουμε. Είναι στα χέρια μας. Αυτό δεν είναι αγροπράγματο του. Να σας πω λίγο το πρώτο πράγμα που υπόθηκε. Ποιο ήταν το πρώτο βήμα να γίνει ενεργειακή κοινότητα? Τι μας είπε? Ότι περιμένω μία μελέτη, δεσμεύτηκε ο πρώην δήμαρχος να κάνει μία μελέτη για την ενεργειακή κοινότητα. Περιμέναμε να έρθει το σχέδιο για να μπορέσουμε να βάλουμε. Τα λεφτά υπάρχουν. Εντάξει, εγώ το μόνο αυτό που ακούσαμε λίγο περιφερειάρχα, ότι αν φύγει ο υπουργός, κάντε το σήμερα. Το είπε, δες πώς το είπε, ότι δεν το είπε. Η κυβέρνηση είναι ενιαία, αλλά είναι καλό να γίνει όσο είμαι εγώ. Γιατί ξέρω το θέμα, έτσι το είπε. Ναι, έτσι το έθεσε, ότι η κυβέρνηση είναι ενιαία. Λοιπόν, να το διευκρινίσουμε αυτό για να τελειώνουμε, γιατί, λοιπόν, να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί έχουμε μία τάση τα θετικά να τα κάνουμε αρνητικά. Η άποψη αυτή που εκφράστηκε είναι η εξής.
Παιδιά, εγώ σας πιέζω. Φέρτε μου, κλείστε τα θέματά σας. Να τα υπογράψουμε, να προχωρήσουμε. Αν αύριο μεθαύριο έρθει άλλος υπουργός, πρέπει να ενημερωθεί, να βρει τους συνεργάτες του. Θα χάσετε χρόνο. Αυτή είναι η έννοια. Αυτό είναι η κυβερνητική απόφαση και θα υλοποιηθεί. Καταλάβετε το, μην κολλάτε στις λέξεις. Δηλαδή έλεος, αυτό είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Άρα το μήνυμα από εσάς είναι, εγώ θα σας παρακαλέσω για το εξής. Επειδή έπρεπε 7 η ώρα να είμαι στο Τρανόβαρδο για τα Μάρμαρα, θα πάω 8, τουλάχιστον να είμαι στις 8 εκεί. Θα πω μόνο το εξής. Γυρνώντας από την Αθήνα, εμείς με το ραντεβού που κλείσαμε, για το χρονοδιάγραμμα, ποιος πληρώνει, τι πληρώνει, θα σας ξαναενημερώσουμε και θα πούμε. Τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, κύριοι, είναι αυτά και να ξέρετε ότι προχωρούμε. Έχω το λόγο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Λευτέρης Ιωάννης. Πολλές φορές έχουμε βρεθεί σε αυτή την αίθουσα και έχουμε μιλήσει και συζητήσει και μαλώσει και τσακωθεί και αρπαχτεί. Νομίζω, έχοντας και κοιτώντας όλους σας πολύ έτσι έτοιμα και ξεκάθαρο, όπως νομίζω το έκανα πάντα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να είμαστε πλέον όλοι πάρα πολύ δημιουργικοί, πάρα πολύ ουσιαστικοί και πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Δυστυχώς η ιστορία της Ακρινής είναι μια διαδικασία που αθροίζονται πάρα πολλές αμαρτίες και πάρα πολλά λάθη. Από την αδυναμία της πολιτείας να ικανοποιήσει αυτό που νομοθετικά δεσμεύτηκε να κάνει, από το γεγονός ότι επικράτησε ένα μεγάλο στάδιο αδιαφάνειας στις διαπραγματεύσεις το προηγούμενο διάστημα, και είναι πολύ σημαντικό και απευθύνομαι στον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί το φαινόμενο της αδιαφάνειας. Πρέπει τα πράγματα να είναι πάνω στο τραπέζι. Περίμενε. Πρέπει να είναι πάνω στο τραπέζι και οι απαντήσεις να είναι σαφείς και συγκεκριμένες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί δυστυχώς βλέπουμε να εξελίσσεται στην περιοχή ευρύτερα μια διαδικασία που εδώ έρχεται, μετουσιώνεται έτσι πολύ ωραία η φράση, χωρίς εμάς, για μας. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει. Δύο, ακούω πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την ενεργειακή κοινότητα και περί της μελέτης. Δυστυχώς, είναι πολύ εύκολο το σενάριο ρίχνων της ευθύνης προηγούμενος. Μην θαρείτε παντός ότι το ζήτημα της μελέτης, μάλλον της ενεργειακής κοινότητας, και δεν το ξέρω καλά, είναι το ζήτημα μιας μελέτης. Μπορείς να την κάνω κι εγώ. Τα προβλήματα αυτής της φάσης είναι άλλου τύπου και δεν θα τα λύσει η μελέτη. Και έχουν να κάνουν, νομίζω και ο Περιφερειάρχης το καταλαβαίνει, γιατί το έχουμε συζητήσει, με επιμέρους ζητήματα. Με ποιον τρόπο θα γίνει η διανομή, ποιοι θα έχουν δικαίωμα, ποιοι δεν θα έχουν δικαίωμα. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία. Και αν με επιτρέψει ο Περιφερειάρχη, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης της κυβέρνησης, η οποία έφερε μια πρόταση εντελώς ανεπεξέργαστη. Αυτά θα έπρεπε να έχουμε μελετηθεί. Δεν είναι αποτέλεσμα μιας κουβέντας που μπορεί να την κάνουμε. Είναι πολύ δύσκολη εξίσουση και πολύ δύσκολη άσκηση και δεν μπορεί να γίνει από τη μελέτη που είναι ο Δήμαρχος. Δεν θα είναι αντικείμενο αυτής της μελέτης. Είναι μια κουβέντα και ένας διάλογος ο οποίος θα πρέπει να γίνει και μια επεξεργασία σε πολύ έντονο τεχνικό επίπεδο. Και είναι δύσκολο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Εν τούτης είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Δύο. Και είναι παράκληση. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά για το καλό του χωριού. Είναι εύκολο να έρθουμε όλες τις ευθύνες του παλιού. Έχω και εγώ να πω πάρα πολλά. Δεν οδηγεί πουθενά. Έτσι. Υπάρχει επίσης μια απόφαση της τοπικής κοινότητας, κατά την άποψή μου και όσοι είναι παρόντες, το ξέρουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, τουλάχιστον που ήταν ο Χάρης, ότι ήμουν από αυτούς που πίστευαν ότι δεν έπρεπε να γίνει το δημοψήφισμα. Έγινε όμως και είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβαστούμε. Και δεν μπορούμε να το θεωρούμε. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε τα goalpost κατά μας βολεύει. Που σημαίνει ότι το δικαίωμα των κατοίκων να διεκδικήσουν δικαστικά αυτό που του πω είναι δικαίωμά τους. Και δεν μπορεί να τον αιρέσει κανείς. Και ούτε να ανατρέψουμε επαναπροσδιορίζοντας το ερώτημα. Δεν έπρεπε να μπει. Γιατί ξέρετε γιατί δεν έπρεπε να μπει, γιατί δεν υπήρχε δίλημα. Γιατί αυτό που είπε ο κύριος Παπαδανάης, το θυμάστε εδώ, εγώ ρώτησα κάποια στιγμή τον κύριο Μπούκη, ποιος ήταν ο εκπρόσωπος της μετάβασης, αν θυμάμαι καλά, Γιώργο. Του λέω για την κυβέρνηση υπάρχει ή όχι μετακατάσταση. Α, δεν ξέρω. Οι βουλευτές που ήταν εδώ, ο κ. Κωνσταντινίδης, που είναι υπουργός, αλλά δεν ξέρω. Η απάντηση δεν ήταν σαφής. Οπότε εύλογα αυτό το οποίο ζητάει κάτι, φαντάζομαι, θα πρέπει να ζητάνε σαφείς απαντήσεις. Και συγκεκριμένες. Και ξεκάθαρες. Και να κοιτάξετε μπροστά. Σας το λέω όχι σαν πρώην δήμαρχος, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος το αγαπάει το χωριό. Και έχω έρθει πάρα πολλές φορές εδώ.
και έχουμε με όλους σχέσεις. Δεν μπορεί να χαθούν άλλα 15 χρόνια. Έτσι. Νομίζω ότι εκ του παραλλήλου πρέπει να τρέξει πολύ γρήγορα το σχέδιο. Έχω πολλές επιφυλάξεις γιατί πιστεύω ότι έχει έρθει εντελώς ανεπεξέρμαστο. Ήρθε ένα απόγευμα και συντάξανε ένα έγγραφο 2,5 σελίδων και το πετάξανε, ας πούμε. Ενώ θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει στα πλαίσια της συμφωνίας, της εξαγγελίας μάλλον του κυρίου Χατζηδάκη το 20-20, το 19 πότε ήρθε εδώ και λέει θα πάμε, θα σας φέρω μια άλλη πρόταση. Έτσι, τότε μετά από πιέσεις και από τον φόβο φτιάξαν σε ένα απόγευμα ένα χαρτί και το στείλανε. Δεν λέω ότι είναι μικρό, αλλά λέω ότι είναι ανεπεξέρβαστο και εγείρει πολλά ζητήματα. Έτσι, να φανταστείτε ότι το πρόβλημα και η διάσταση του νόμου δεν ήταν εδώ, αυτοί που δεν το ξέραμε. Μετά προκύψαν. Τα 18 ΜΒ δεν τα ξέρανε. Αυτοί που γράψαν την πρόταση δεν ξέρανε το πρόβλημα τα 18 ΜΒ. Έτσι. Εγώ λοιπόν, αυτή είναι η παράκλησή μου. Εκ του παραλλήλου θα τρέξουν όλα. Δεν μπορεί να υπάρξει προαπαιτούμενο και φαντάζομαι δεν το άκουσα από κανέναν ότι θα πρέπει για να τρέξει το εναλλακτικό σχέδιο οι κάτοικοι να αναιρέσουν το αίτημα. Γιατί εδώ υπάρχει μια υποχρέωση που δεν υλοποιήθηκε από την πολιτεία και υπάρχει κατά την άποψή μου μια, όχι αδικία, ένα πολύ άσχημο γεγονός. Το ότι καταργήθηκε ένας νόμος με μια απόφαση του ΣΤΕ. Αυτό είναι μια αντιδημοκρατική διαδικασία. Έτσι, ξεκάθαρα. Αυτά. Ο Νίκος ο Καζαντζής. Τα διαδικαστικά δεν τρέπονται λίγο. Δεν τρέπονται λίγο. Ήταν ένα το τυράκι στη φάγα ήταν. Μας μιλούσε για πράσινα χωριά και πράσινα άλογα. Ποιο κοροϊδεύουμε. Εμάς κοροϊδεύουμε. Του χρόνου πάλι διαπαρέθα μας το εδώ πέρα. Μία καμιά δεκαετία θα είμαστε στα εγκροτασία, να ξέρετε. Αυτή είναι το χωριό, αυτή τη διάρκεια. Αυτά και τίποτα άλλο. Να πω λίγο κάτι. Να πω λίγο κάτι σε αυτό. Μπάμπη. Γιατί δεν. Γιώργο, ένα λεπτό λίγο τώρα, γιατί. Μπάμπη, δεν μπορώ να μιλήσει και θα σε δώσω. Ναι. Καταρχήν, ευχαριστώ. Είναι στι ίδιε επανελειμμένα τα πρόσωπα λάθο σε κάποια πράγματα και κάποια θέματα. Απλά επειδή υπόθηκαν κάποια πράγματα που αφήνουν αιχμέ, καθάρισαν τι αιχμέ του να τι κρατήσει για τον εαυτό του. Ποτέ στη ζωή μου δεν υπήρξε αποτυπώς, ούτε τυράκια, ούτε φάκες, ούτε τίποτα. Το σχέδιο ήρθε το 22. Ωραία. Ήρθε με επίσημα χείλη, στο ίδιο κτίριο ήμασταν όταν ήρθε ο κύριος Υπουργός και τοποθετήθηκε το τι πρέπει να γίνει και τι είναι να γίνει. Πώς θα δεις πώς όλο αυτό το διάστημα, επειδή είπατε ότι δεν έγινε τίποτα, αυτό το οποίο ζούμε όλο αυτό το διάστημα μέσα στο χωριό είναι μια ένταση. Ύβρις και κοροϊδία από μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να φέρουμε μια πρόταση που κακώ στο προηγούμενο διάστημα λέγανε ότι ήταν ένα χαρτί το οποίο μα το κουνούσαν οι κύριοι, αν δεν μα το κουνούσε κανένα. Βαρδί μελετήθηκε, ήρθε, πήγε το τοπικό συμβούλιο, δεν σα λείπουσα. Πήγε το τοπικό συμβούλιο κάτω με τον δήμαρχο, με παρόν βουλευτή και υπουργό, το άκουσε, το είδε. Αν δεν υπήρχε τίποτα και αν δεν υπήρχε καμία δέσμευση εκείνη την ημέρα, α φεύγανε, να μην το πέρανε καν στα χέρια του. Όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έγινε καμία ενέργεια γιατί μέσα στο χωριό αυτό το οποίο υπήρχε ήταν αυτή η αντιπαράθεση. Φτάσαμε με αρκετού στο σημείο και στο τοπικό συμβούλιο σε συνεδριάσεις να φούμαστε στα χέρια που για μένα είναι κακό. Γιατί ζούμε σε αυτό το χωριό, καθένας μας βλέπει ο ένας τον άλλον, το πρωί συναντιόμαστε στα καφενεία. Είναι άσχημο, το αντιλαμβάνεστε και το βλέπετε όλοι. Και μιλώ έτσι γιατί είμαι από τους ανθρώπους που εδώ πέρα σε κάθε συνεδρίαση της μετεκατάστασης έπαιρνα το λόγο και τοποθετούμουν. Αυτό το οποίο ζήσαμε και ζούμε καθημερινά δυστυχώς είναι τραγικό. Και αν συνεχίσει έτσι να πάμε σε ακόμα άκρες καταστάσεις. Πώς θα έχει δίκιο ο καθένα σε την άποψή του και τη γνώμη του, δεν το σεβαστήκατε όμως. Γιατί εδώ σε κάθε τοπικό συμβούλιο. Μπαμπή! Σε κάθε τοπικό συμβούλιο. Δεν κάνω διάλογο. Ναι, καλό είναι να πει. Ούτε προσβάλλω κανένα. Δεν κάνω διάλογο. Όλο το προηγούμενο διάστημα, το μόνο που είχαμε ήταν εντάσεις. Αυτό το οποίο κοιτάξαμε είναι να έρθει κάτι καλό για το χωριό. Ήρθε μια βελτιωτική πρόταση και το χωριό να σηκωθεί εκεί που θα πάμε, δεν θα πάρουμε θέσεις εργασίας. Στο δίλημα του υπουργού, όπως καλά είπε. Για να τρέξουν οι επόμενες ενέργειες και ο φόβος μας ότι αν χαθεί η μετεκατάσταση και δεν πάρουμε και τίποτα, ως όλους χωριανούς, το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Αλλά ρωτηθείτε, εδώ μέσα ζουν. Δεν γίνει η μετεκατάσταση και δεν γίνει και το σχέδιο. Χάθηκαν τα πάντα. Ο κ. Σαμανατίδης αυτή τη στιγμή και ως πλετής έτρεξε κάποια πράγματα. Σήμερα είναι στη θέση του Περιφερειάρχη. Δήμαρχε ναι, είσαι νέος. Βέβαια, καταρχήν από εμάς δεν καλέστηκε κανένας για ενημέρωση. Δεν ήμασταν οι αρμόδιοι να πω έτσι για να μην παρεξηγηθώ και πω ότι κάτι ήμασταν και θα ενημερωνόμασταν. Δεν είναι καμία πρόσκληση ούτε στο τοπικό συμβούλιο για να ενημερώσουμε πώς έτρεχε η διαδικασία. Το 23 που ήρθε ο κύριος Παπαθανάσης μας είπε τρέξε για την ενεργειακή κοινότητα. Ναι, κύριε Βανίδη, δεν χρειάζεται μελετητής. Χρειάζεται μια όμορφη συζήτηση να βάλουμε τα κριτήρια για να αρχίσουν να παίρνουν τα ποσά. Και για μένα, κύριε Περιφερειάρχα,
δεν μπορεί να στερήσει κανένα το δικαίωμα από τη στιγμή που υπάρχουν οικονομικά ωφέλη προς την κοινωνία της Ακρινής και όπως καλά δεσμευτήκατε και θα δείτε να μας ενημερώσετε για το επόμενο διάστημα, αυτά τα ωφέλη να έρθουν στους κατοίκους της Ακρινής. Και το επόμενο διάστημα να τρέξει με όμορφους ρυθμούς. Τώρα, δικαίωμα αν προχωρήσει η διαδικασία στο Συμβούλιο Επικρατείας, ας προχωρήσει. Δεν πρέπει να σταματήσει όμως επουδενή όλη αυτή η ιστορία. Και επιτέλους αυτό το πράγμα ας σταματήσει με μορφές, με ύβρις και όλο αυτό το οποίο ζήσαμε στην κοινωνία της Ακρινής ας σταματήσει. Αν θεωρείτε δήμαρχοι ότι αύριο ήσασταν παρόν σε αυτές τις συναντήσεις που πήγατε προχθές την Παρασκευή δήμαρχε, εμείς μαλώναμε. Και είδατε ότι σε κάποια πράγματα καλώς ή κακώς αυτόν τον τόπο η κυβέρνηση τον κυβερνάει. Δεν τον κυβερνάει ούτε το τοπικό συμβούλιο. Ήμαρτον αν είχαμε εμείς τη δυνατότητα να πούμε το Μητσοτάκη να καταργήσει τον νόμο. Δεν θα ήμουν στην Ακρινή. Θα ήμουν μαζί του στα μάξι και θα διαναπώνται σε όλη την Ευρώπη. Είναι δυνατόν να πήγαμε εκεί και να θέσαμε θέμα κατάργηση των νόμων και μετακατάσταση Ακρινή. Στην αφελμισία, πώ θα δω το προηγούμενο διάστημα αυτά που είχαμε. Από τη στιγμή όμω που παρουσιάστηκε μία πρόταση, οφείλαμε να τη φέρουμε, έτρεξε. Δεν έτρεξε το προηγούμενο διάστημα γιατί ήταν και εκλογές. Τώρα το επόμενο διάστημα είναι στα χέρια σα και να τρέξει. Λίγο να πω κάτι. Ο υπουργός το είπε δημόσια και ήταν όλοι. Ότι το σχέδιο δεν έτρεξε γιατί η πρώην Δημοτική Αρχή δεν έτρεξε τη μελέτη. Το είπε ο ίδιος ο υπουργός. Το επιβεβαιώνουν όλοι. Από εκεί και πέρα δεν είπαμε ότι δεν υπήρχε σχέδιο. Απλά δεν υπήρχε. Δεν τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα όπως το έδωσε ο υπουργός σε μερικούς να το τρέξουν. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Εδώ μέσα ζεις και έβλεπες τι γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Δεν φταίνε οι κατοίκοι, αφού η κυβέρνηση κατέργησε τον νόμο από την ημέρα που το κατέργησε έπρεπε το σχέδιο να τρέξει. Δεν φταίνε οι κατοίκοι. Να έπαιρνε την ευθύνη και η κυβέρνηση και ο Δήμος. Δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι κατοίκοι. Οι κατοίκοι 11 χρόνια τους κοροϊδεύανε. Λαμπή, συγγνώμη, να βοηθήσω πάλι την κουβέντα. Είπαμε να είμαστε ενωτικοί, όλοι μας. Όχι, όχι, Μπάπη, μη συνεχίσει, παρακαλώ, τώρα μετά είπες όλα, εντάξει, δηλαδή, τα επιπροσωπικού, όλα αυτά, ακούσαμε αυτό, ακούσαμε κοινό, εδώ πάμε να δούμε τι γίνεται. Τώρα, δίνεται μια ευκαιρία, έχουμε, είπαμε, μια νέα δημοτική αρχή, μια νέα περιφερειακή αρχή, και εδώ βλέπουμε ανθρώπους που συμφωνούν, δηλαδή, ακούγοντας εγώ τον Κώστα, εγώ δεν έβγαλα κάτι από το μυαλό μου. Ήρθαμε σήμερα να κάνουμε μία ενημέρωση. Τι ακούσαμε, τι μας είπανε, τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Δεν γνωρίζαμε, και το άκουγα και από τους ανθρώπους εδώ, αν τελικά υπάρχει αυτό το σχέδιο, αν δεν υπάρχει. Γιατί από τη στιγμή που δεν είχε προχωρήσει, εδώ και ένα χρόνο, πολλοί δεν ξέρουν αν υπάρχει τελικά, αν ισχύει αυτό το σχέδιο. Με τη συνάντηση λοιπόν που κάναμε με τον Υπουργό, μας είπε ότι ναι, υπάρχει, ισχύει, τρέξτε το, δεν αναιρεί. Αυτό είπε ο Περιφάρης, μα το είπε ο Περιφάρης. Και από τη στιγμή που δεν αναιρεί το ένα το άλλο, γι' αυτό εγώ δεν μίλησα ποτέ για δημοψηφίσματα, δεν μίλησα ποτέ για τέτοια πράγματα. Δεν μίλησα, δεν υπάρχει λόγος για δημοψηφίσματα. Το χωριό έχει αποφασίσει και το σεβόμαστε. Και προεκλογικά το έχουμε πει και μετεκλογικά. Και τώρα και σήμερα το σεβόμαστε. Όμως δεν αναιρεί, είπαμε το ένα το άλλο. Και το λένε όλοι. Δεν το λέω εγώ. Εξήγηση με τα κριτήρια ποιοι να είναι δικαιούχοι της ενεργειακής κοινότητας και να αποφασίσετε ή θα αποφασίσετε μόνοι σας και θα πείτε αυτοί θέλουμε να είναι δικαιούχοι. Θεωρώ ότι αυτό είναι ζήτημα της κοινότητας. Πρέπει να κατευθυνθείτε στον Τάσο και να συνέλθει όλους κατευθυντές. Δεν μπορεί να γίνει τώρα. Ωραία, όχι. Ωραία, πάρτε τα καλό. Σε εσάς να σας πούμε σε γενικές γραμμές, γιατί καμιά φορά λες θα βάψω το σπίτι μου σε ένα μήνα και το βάψω σε τρεις μήνες, έτσι. Σε γενικές γραμμές να σας λέμε το χρονοδιάγραμμα όλων των ενεργειών. Εμένα με απασχολούν άλλα πράγματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε άλλη φορά, όχι αυτά. Γι' αυτά είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσουν, σας το λέω. Άρα θέλουμε για αυτά τα πράγματα και να μας ελέγχετε και να μας επικροτείτε. Και τα δύο.
Αν χρειαστεί να πω κάτι άλλο. Άγγελ, πες. Ενωτικά θέλω να μιλήσω κι εγώ σαν κάτοικος Αχνής. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ήταν την επόμενη φορά, για να μην γινόμαστε ούτε λιγότεροι, ούτε να έχουμε τον...